Λιγότερα θα είναι φέτος τα χρήματα που θα διαθέσει ο Δήμος Δωρίδας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του αλλά και σε αυτές που θα διοργανώσουν οι σύλλογοι στα χωριά του νέου Δήμου. Η έλλειψη χρημάτων έχει οδηγήσει τη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Καπετζόνη να βρίσκει λύσεις χρηματοδότησης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Χρήστο Τσίλικη, είναι απαραίτητες να γίνουν. Όμως, με μειωμένη χρηματοδότηση από το Δήμο, αφού η οικονομική κατάσταση δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για γενναίες χρηματοδοτήσεις πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Παρ' όλα αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας έχει εγκρίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που θα δοθεί φέτος και, όπως είπε ο κ. Τσιλίκης, ευελπιστεί του χρόνου τα χρήματα αυτά να είναι διπλάσια. Όπως είπατε και εσείς, τα οικονομικά είναι πολύ περιορισμένα και οι εκπτώσεις γίνονται σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς και στον τομέα του πολιτισμού υπάρχουν τέτοιες οικονομικές εκπτώσεις. Υπάρχει ένα ποσό που είναι κατανεμημένος για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ακόμα όμως. Δηλαδή προβλέπεται στον προϋπολογισμό αυτό το ποσό. Ακόμα όμως αυτό το ποσό δεν το έχουμε συζητήσει ως Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα το κατανείμουμε. Μόνο μία κατανομή κάναμε χθες, στο χθεσινό δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορούσε τη γιορτή της Στράτας που γίνεται στην Εραδινή. Θα δούμε όμως στην πορεία με ποιο τρόπο θα γίνει και θα κατανεμηθεί αυτό το ποσό. Ο κ. Τσιλίκης ερώτησε για το αν θα προτρέψει η Δημοτική Αρχή του Συλλόγου να προχωρήσουν σε αυτοχρηματοδοτούμενες ενέργειες και δράσεις. Σημείωσε ότι αυτό είναι στη διάθεση του κάθε Συλλόγου. Ενώ θα ήταν καλό οι ίδιοι οι Σύλλογοι με την επιβολή ενός μικρού αντίτιμου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Αυτό νομίζω είναι στη διάκριση των Συλλόγων. Είναι στο πώς οι Σύλλογοι χειρίζονται και βλέπουν αυτά τα θέματα. Κυρίως οι Σύλλογοι είναι πράγματι σωματεία τα οποία έχουν σχέση με τον εθελοντισμό. Και στέκονται κυρίως διότι τα μέλη των συλλόγων είναι εθελοντές, ενεργοί που προσφέρουν από κοντά τους και κρατάνε τους συλλόγους και δημιουργούν αυτά τα αποτελέσματα τα πολιτιστικά στα επιμέρους χωριά μας. Και αυτό έχει σχέση νομίζω εγώ με τα μέλη και βέβαια όπως λέτε είναι σωστό αυτό. Και πηγάζει κυρίως από την εθελοντική διάθεση των μελών. Και πιστεύω ότι έχει αποτέλεσμα.